ολοκληρώθηκε μία ακόμα επιτροπή παρακολούθησης του γνωστού λιγνητόσιμου ΕΑΠ, είναι ο ανταποδοτικός πόρος της ΔΕΗ προς την περιοχή την οποία πλήττει, την περιοχή της ευρύτερης μεγαλοπολίτητος, γιατί πέρα και ένα κομμάτι της Νότιας Κορτινίας. Είχαμε καιρό να συνεδριάσουμε, διότι υπήρχε μία καθυστέρηση από πλευράς ΔΕΗ, δεν μας είχε δώσει τα χρήματα τα οποία όφελε να δώσει της παραγωγής του 2013, και πριν μια εβδομάδα συνεδρίασε η Επιτροπή Κατανομής στην Αθήνα και μας δώσαν λοιπόν τα χρήματα της παραγωγής του 2013. Προσπαθήσαμε σήμερα λοιπόν να εντάξουμε κάποια επίγοντα έργα τα οποία είχαν ζητηθεί από διάφορους φορείς, είτε ο Δήμος, είτε τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, είτε από τοπικούς παρέδους. Εντάξαμε λοιπόν κάποια έργα τα οποία ήταν έργα υποδομής, έργα τα οποία βοηθούν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Συγχρόνως όμως, αυτό το οποίο είναι ευχάριστο, ότι εντάξαμε και κάποια έργα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα και με τον πολιτισμό. Ειδικά τα έργα του πρωτογενή τομέα θα αναφερθώ σε δύο αρδευτικά κανάλια. Το ένα είναι η ολοκλήρωση ενός αρδευτικού καναλιού που ξεκινάει από, που μάλλον ολοκληρώθηκε κάποιο κομμάτι τελευταίες μέρες, και βάζουμε ακόμα 130.000 για να το επεκτείνουμε και να φτάσουμε και προς ένα άλλο παραγωγικό κάμπο στην περιοχή, στο Λεκανοπέδιο, μεταξύ Ριζοσπηλιάς, Κρυονερίου, Σαρακινίου, Παλαιοκάστρου. Υπάρχει ένας παραγωγικός κάμπος. Είχαν γίνει κάπου 3 χιλιόμετρα αρδευτικό κανάλι, το οποίο ολοκληρώθηκε λίγες μέρες, και εντάξαμε και ένα καινούριο έργο ώστε να φτάσουμε και να αρδεύσουμε όλο αυτόν τον κάμπο, ο οποίος πραγματικά είναι ένας παραγωγικός τόπος. Πιο παλιά και τώρα ακόμα καλλιεργείται και το φιστίκι στην περιοχή. Υπάρχουν κάποιοι νέοι άνθρωποι που τους ενδιαφέρει να καλλιεργήσουν, και έτσι λοιπόν έχουμε υποχρέωση σαν πολιτεία εμείς να τους κάνουμε κάποια έργα υποδομής για να βοηθήσουμε τις παραγωγές τους. Και ο δεύτερο καρδευτικό κανάλι είναι ένα άλλο κανάλι στην περιοχή του Τρυποτάμου. Είναι το γνωστό χωριό Τρυπόταμο, το οποίο μάλιστα είναι και έχει και την ατυχία να μεταστεγάζεται, να φεύγει από εκεί, να πηγαίνει σε άλλη περιοχή, γιατί εκεί θα πάει η ΔΕΗ να πάρει τον λιγνίτη που κρύβει το υπέδαφος του. Έτσι λοιπόν μας ζήτησαν σε μια περιοχή που δεν θα καλυφθεί, δεν θα ασκαφεί από την ΔΕΗ, να κάνουμε ένα κανάλι αρδευτικό ώστε να αρδεύσουν και εκεί κάποιες καλλιέργειες που έχουν οι κάτοικοι. Τέτοια έργα πραγματικά είναι έργα αναπτυξιακά, είναι έργα τα οποία δημιουργούν μια άλλη υπεραξία στην περιοχή, και είμαστε πάντα διαθέσιμοι σε τέτοια αναπτυξιακά έργα. Όπως είπα λοιπόν, σήμερα εντάχθηκαν έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την βελτίωση των κατοίκων, την βελτίωση της ποιότητας των κατοίκων, και έργα τέτοια. Θα ήθελα να φέρω και ένα άλλο έργο που είναι επιτέλους η ολοκλήρωση του δρόμου, που είναι χωματόδρομος ακόμα, που ενώνει την Κορτινία με τη Μεγαλόπολη από Ριζοσπηλιά προς Καρίτενα. Είναι ακόμα και χωματόδρομος, πήρε τα 2 χιλιόμετρα και εντάξαμε ένα έργο 300.000, που σκοπό έχει να γίνει ασφαλτόστρωση και γενικά βελτίωση του δρόμου από Ριζοσπηλιά προς Καρίτενα. Και όχι μόνο το κομμάτι του χωματόδρομου, αλλά και κάποια άλλα κομμάτια, όπως είναι μια καθίση που υπάρχει στην περιοχή, όπως είναι ένα άλλο σημείο καταπτώσης, και κάποια κομμάτια ασφαλτοτάπητα στην περιοχή του γενικότερου επαρχιακού δρόμου από Καρίτερα προς τα χωριά πίσω Ατσίκολο, Ξαρακίνη, Παλαιόκαστρο, και φτάνουμε για Ριζοσπηλιά. Έχουμε και νέα επιτροπή, διότι μας ενημέρωσε η ΔΕΗ ότι και το 2014 είχε καθυστερήσει τα χρήματα της παραγωγής 2014. Θα έχουν έρθει μέχρι το Δεκέμβρη, οπότε σύντομα θα εντάξουμε και άλλα έργα, και πιστεύω ότι φορά αυτή να εντάξουμε έργα πιο μεγάλα, πιο δημιουργικά, πιο ανταγωνιστικά, πιο παραγωγικά, για τα οποία πάντα έχουμε μιλήσει.